κάνει όταν θα είναι ο παράδοσο και ο σεισμό. Απορεί κατόπιν την τρομερή αποκάλυψη, τη μεγαλύτερη έκπληξη των νεών μου. Φόβο την πλημμυρίζει. Ο απεσταλμένο πόμο του Θεού προλαμβάνει αμέσω την αγωνία τη Παρθένου. Μη φόβου, Μαρία, τη λέει. Αξιώνεσαι να υπηρετήσει το μεγαλύτερο μυστήριο του Θεού. Θα συλλάβει τα σπλάχνα σου Υιό και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα είναι Μέγας. Θα τον αναγνωρίσουν οι άνθρωποι ως Υιό του Θεού του Υψίστου. Θα του δώσει ο Θεός Πατήρ των θρόνων του Δαβίδ και θα βασιλεύσει στους αιώνες των αιώνων σε μια βασιλεία ατελεύθετη και παντοτινή. Απορεί και ηλικιά κάθε άνθρωπος νους μπροστά στο ανθρώπινο μυστήριο. Την εκπληκτική αποκάλυψη η οποία τώρα ανακοινώνεται. Ποιος όμως είναι αυτός που σαρκούται? Δεν είναι μόνο ο προφήτης ή Άγιος, δεν είναι Άγγελος ή Αρχάγγελος. Είναι ο Υιός του Θεού, του Υψίστου ο Μονογενής. Ο Συνάναρχος, ο Συναίδιος και ο Μόθρονος με τον Πατέρα. Ο Δεσπότης και Δημιουργός του Σύμπαντος Κόσμου. Ο Κύριος του Παντός. Αυτός γίνεται άνθρωπος, ο ίδιος ο Θεός. Εκείνος που δημιούργησε το πλάσμα του άκακο και αγνό. Εκείνος έρχεται να αναδημιουργήσει τον πεσμένο και αμαρτωλό και δυστυχισμένο άνθρωπο. Αυτό είναι το φοβερό μυστήριο που αποκαλύπτεται σήμερα στην Υπεραγία Θεοτόκο, αλλά και σε όλους τους πιστούς χριστιανούς. Ας μας συγκλονίσει η κάθοδος του βασιλέως της δόξης από τα ύψη του ουρανού προς τη γη για τη σωτηρία μας και ας μας φιλοτιμήσει την άφηρη συγκατάβασή του, ώστε να τη συνειδητοποιούμε και να ανταποκρινόμαστε στην άφηρη αυτή αγάπη. Η και χαριτωμένη κόρη της Ναζαρέτ, αφού άκουσε τις ακατάληπτες αυτές βουλές του Θεού από τον Άγγελο, θαυμάζει και απορεί. «Πώς θα συντελεστεί το μυστήριο?» ερωτά. Και ο Αρχάγγελος του ουρανού αποκρίνεται. «Πνεύμα Άγιον θα έρθει μέσα σου, η δύναμη του Θεού, του Υψίστου θα σε επισκιάσει. Οι φυσικοί νόμοι θα παραμεριστούν. Το αναμάρτητο και Άγιο Βρέφος που θα γεννηθεί θα είναι ο Υιός του Υψίστου. Και η Πάναγνος Παρθένος της Ναζαρέτ κλείνει την Αγία της κεφαλή και αποδέχεται την Βουλή του Θεού. Ιδού η δούλη Κυρίου λέγει, υποτάσσουμε πλήρως και τελείως, ας γίνει όπως ακριβώς μου είπες». Μεγάλη η Αποστολή, μοναδική και αξιώνεται να την εκπληρώσει η απλή, ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ. Αλλά γιατί ανάμεσα στα δισεκατομμύρια όλων των γυναικών του κόσμου, όλων των αιώνων, ο Θεός ξεχωρίζει και λαμπρύνει και τιμά την κόρη της Ναζαρέτ και την καθιστά μητέρα του? Τι είχε η πτωχή Παρθένος της Ναζαρέτ? Πλούτη και δόξα, κοινωνική θέση και καταξίωση, ανώτερη πέδευση και σοφία? Τίποτα από όλα αυτά όσα θαμπώνουν τους ανθρώπους του κόσμου. Τη διαλέγει όμως ο Θεός για την αρετή της, η οποία φανερώνεται κρυστάλλινη και μέσα από τα λόγια της και τις αποκρίσεις της κατά τη συγκλονιστική είναι αυτή τη στιγμή της ζωής της. Είναι ταπεινή. Δούλη Κυρίου ονομάζει τον εαυτό της, μονονότι είναι η μόνη άξια να γίνει μητέρα του Θεού. Και όσο ο Θεός την υψώνει και αυτή τόσο ταπεινώνεται. Αλλά η ταπεινή δέσποινα της Ναζαρέτ είναι και το υπόδειγμα της υπακοής στο θέλημα του Θεού. Και η υπακοή της αυτή είναι το απάβγασμα της ταπεινώσεως της. Παραδίδει τον εαυτόν της ολόκληρο για να λάβει μέρος στο υπερότερο έργο του Δημιουργού. Υποτάσσεται κατά πάντα. Για αυτές λοιπόν τις μεγάλες αρετές που είχε η Παναγία μας, ο Άγγελος την ονόμασε και χαριτωμένη, διότι είχε επάνω της τα υπερφυσικά χαρίσματα του Αγίου, πνεύματος σε ύψιστο βαθμό. Γι' αυτό και ο Θεός την διάλεξε να φέρει στον κόσμο τον Σωτήρα Χριστό, τον Βασιλέα των Όλων. Η Παναγία Παρθένος δίνει το παράδειγμα σε όλους μας, παράδειγμα αρετής και αγιότητος, ταπεινώσεως και υπακοής, και μας ζητήσει οπειλά να τη μιμηθούμε, να ταπεινοφρονούμε και να ακολουθούμε το βίο της αρετής και της αγνότητας. Και αυτή θα μας σκέπει και θα μας περιφρουρεί. Όπως το έκανε και στο πολυβασανισμένο έθνος μας και το βοήθησε την ημέρα της εορτής της να σηκώσει τη σημαία της ελευθερίας και να οδηγηθεί στη λύτρωση. Στην προστασία της καταφεύγουμε πάντοτε και να τη ζητούμε να μας λυτρώνει εκ παντίων κινδύνων και
και εμάς και το έθνος μας. Εξελέξατε ο Κύριος την Σιών, υπηρετήσατε αυτή εις κατοικίαν με αυτόν.